δεύτερο ρέμα της περιοχής. Η μανία του νερού παρέσυρε τα πάντα. Φράχτες, τείχους σπιτιών, έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. Ο κεντρικός δρόμος Ολυμπιάδας έχει μετατραπεί στο ορμητικό ποτάμι που παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του. Ουσιαστικά η Ολυμπιάδα έχει κοπεί στα δύο. Οι κάτοικοι που είχαν ειδοποιηθεί να καταλήψουν την περιοχή, όταν επέστρεψαν, αντίκρισαν και πάλι εφιαλτικές εικόνες. Όπως ο Χρήστος Καμπούρης, που το σπίτι του να έχει μετατραπεί σε πύργο της Πίζας. Τα πράγματα που έχω μέσα είναι πεσμένα λόγω του ότι έγινε. Μόνο σοκαρίστηκα, δεν ξέρω τι είναι που έχω χάσει τα λόγια μου, δεν ξέρω. Τα ορμητικά νερά του ποταμού παρέστηραν τα θεμέλια στο σπίτι της Ευαγγελίας Στάνογλου, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην κυριολεξία στον αέρα και να κινδυνεύει να καταρρεύσει. Την άλλη φορά πήρε μέχρι τα θεμέλια μου, τώρα πήρε και τα όλα. Όλα. Δεν πρόλαβε να μπει καν στο νέο του σπίτι. Το ρέμα έσκαψε τα θεμέλια και το σπίτι έχει γύρει μέσα στην Κήτη. Το σπίτι το οποίο βλέπετε πίσω μου είναι πλέον ακατάλληλο. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει πάρει κλίση. Τα νερά έχουν φάει από κάτω τα θεμέλια. Εδώ κάποτε ήταν ο μαντρότυχος του σπιτιού. Και εκεί, όπως μπορείτε να δείτε, είναι είσοδος. 10 χρόνια προσπαθούσε να το τελειώσει. Τώρα το κατέστρεψε η κακοκαιρία. Τελείωσε το πάει. Δεν γίνεται. Δεν έρχεται από το σπίτι τώρα. Βυθισμένη στη λάσπη είναι η Ολυμπιάδα. Το χωριό είναι βομβαρδισμένο τοπίο. Βρίσκομαι μέσα στο ρέμα Μπατζέκη και αυτό εδώ είναι ο κεντρικό δρόμο τη Ολυμπιάδα που καταλήγει στην παραλία. Όπω μπορείτε να δείτε, τα ορμητικά νερά έφαγαν την κυριολεξία δρόμο. Η άσφαλτο βρίσκεται στον αέρα. Είμαστε τυχεροί καταρχήν γιατί ζούμε. Έτσι. Είμαστε τυχεροί που λάβαμε να βγάλουμε την οικογένειά μα. 5 χρονών παιδάκι. Κάτι και έμειναν όλοι και τα ξάγρυπνοι. Ήταν ετοιμότητα να εγκαταλείψουν τα σπίτια του. Περιέψαμε και σε αυτόν τον πάνω όρφο. Δηλαδή, άμα η ροή του νερού συνέχιζε έτσι, δεν είναι τίποτα να μπει στο δεύτερο όρφο. Ήδη έφτασε στο πέμπτο σκαλπάτι. Εικόνες βιβλικής καταστροφής. Για δεύτερη φορά πνίγηκαν στη λάσπη με το χωριό να χωρίζεται στα δύο. Τα νερά από το ρέμα Μπατζέκη, όπως μπορείτε να δείτε, συνεχίζουν να κατεβαίνουν. Έχουν κόψει το χωριό στα δύο. Ο δρόμος είναι κλειστός και το οδόστρωμα έχει πάθει καθίζηση. Κάτοικοι ζητούν άμεσα επιτάχυνση των διαδικασιών για τις αποζημιώσεις. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στη Χαλκιδική, στην Ολυμπιάδα και τον Παύλο Σαρόγλου για να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα. Γιατί η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη για τον κόσμο για μία ακόμη φορά στην περιοχή, Παύλο. Πράγματι, έτσι είναι, Σία. Εγώ αυτή τη στιγμή ακούτε το νερό. Είμαι στο ρέμα Μπαζδέκη, το οποίο συνεχίζει να κατεβάζει νερά στο σημείο στο οποίο βρίσκομαι. Κάποτε ήταν οικόπεδο. Εδώ ακριβώς ήταν η περίφραξη του οικοπέδου, το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Η περίφραξη δεν έχει πάρει το νερό και πίσω μου βλέπετε εικόνες οι οποίες είναι αποκαλυπτικές. Είναι η διόροφη κατοικία η οποία έγειρε πλέον επικίνδυνα, καθώς τα ορμητικά νερά του χυμάρου διέστησαν τα θεμέλια της. Είναι τρομερό. Είναι ένα σπίτι στο οποίο δεν κατάφερε ποτέ να μπει ο ιδιοκτήτης του, όπως τον ακούσαμε να λέει στο ρεπορτάζ. Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς. Το νερό έφαγε στην κυριολεξία από κάτω τα θεμέλια, έχει γύρει το κτίριο, είναι κυριολεκτικά στον αέρα και πλέον το συγκεκριμένο κτίριο είναι ακατάλληλο. Οι ιδιοκτήτες είναι σε απόγνωση, δεν κατάφεραν να μπουν μέσα στο συγκεκριμένο σπίτι. Πάντως υπάρχουν τόνοι κυβικών λάσπης που έχουν αλλοιώσει το τοπίο, οι δρόμοι είναι γεμάτοι από λάσπη, υπήρχαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές στα δίκτυα ίδρυυσης και ηλεκτροφωτισμού. Η Περιφέρεια, ο Δήμος, ο Στρατός αλλά και οι συνεργάτες της ΔΔΕ κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες μέχρι και πριν από λίγη ώρα για την αποκατάσταση των ζημιών. Ενώ επίσης να σας πω ότι σήμερα άνοιξε η διαδικασία για τις αιτήσεις για τις αποζημιώσεις. Ενώ κάτοικοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, θα ενημερώσουν μέσω δικηγόρου τον εισαγγελέα και θα ζητήσουν την διενέργεια προκαταβολικής εξέτασης. Όλα αυτά τα σπίτια που βλέπουμε εκεί στην περιοχή θα χωρίσουν σε μηνύσεις. Είναι νόμιμα, γιατί βλέπουμε το χύμαρο πραγματικά να περνά μέσα από τα σπίτια. Είναι τα σπίτια τα συγκεκριμένα, είναι όλα τα σπίτια νόμιμα, είναι με άδειες τα οποία έχουν χτιστεί. Και τα παλαιότερα βέβαια, αλλά και τα νεότερα κτίρια είναι όλα νόμιμα με άδειες.